Μιλήσουμε λίγο για τον κύριο Γιακόπουλο, με τον οποίο είχατε κάνει μία εκπομπή για τις πλάνες του. Έχετε πει ότι έχει πλανηθεί ο συγκεκριμένος και μάλιστα τον καλέσατε και σε διάλογο και αρνήθηκε. Αρνήθηκε, λέει, το απαγορεύει η εταιρεία, είπε. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Πού είναι η ελευθερία της εκφράσεως? Πάντως... Η εταιρεία, λέω, μπορεί να το απαγορεύσει, λέω, ένα διάλογο δημόσιο. Σα παρουσιάζεται στην τηλεόραση και μιλάει ώρες ολόκληρες. Λοιπόν, και από το διαδίκτυο μιλάει κλπ. Γιατί, λέω, ένα διάλογο δεν δέχεσαι? Δεν έχει επιχειρήματα. Ο ίδιος πάντως δηλώνει πιστός χριστιανός. Είναι η διγλωσία που λέγαμε. Και έχει και πολλούς οπαδούς. Ναι, έχει δηλώνει, τα είδα, τα διάβασα. Ναι. Κάλεσα, υποβλήθηκα στη δοκιμασία αυτή να διαβάσω κάμποσα. Βιβλία του. Μερικά. Ναι. Πού να διαβάσει, είναι 43 βιβλία. Μερικά όμως τα διάβασα. Λοιπόν, να λέει, να δηλώνει ότι είναι Ορθόδοξος, ότι σέβεται τις Άγιες Οικουμενικές Συνόδους και τα τι αυτά. Και ενώ δηλώνει αυτά τα πράγματα, ότι είναι Ορθόδοξος και πιστός, απορρίπτει την Παλαιά Διαθήκη ολόκληρη. Για τους λόγους που ίσως είπαμε πριν. Όχι, αυτός έχει άλλο λόγο. Λοιπόν, απορρίπτει την Παλαιά Διαθήκη ολόκληρη και γράφει ότι κακώς περιελήφθη στην Αγία Γραφή η Παλαιά Διαθήκη. Να λέει ότι το Ελοχήμ, που είναι χιλιάδες φορές μέσα στο εβραϊκό κείμενο και μεταφράζεται Θεός, ναι. Έχουμε χωρία που οι Απόστολοι και ο Χριστός ο ίδιος χρησιμοποιούν αυτά τα χωρία και στην ελληνική του Ελοχήμ μεταφράζεται Θεός. Λοιπόν, να λέει αυτός ότι το Ελοχήμ σημαίνει αγγέλους με σώματα και ότι άγγελοι με σώματα γεράστησαν ωραίων γυναικών και ξέπεσαν και δημιούργησαν τους γίγαντες, τους τιτάνες, ναι, τους Ολυμπίους θεούς και τέτοιες βλακίες. Και ότι ο άνθρωπος δεν είναι δημιούργημα του Θεού και κατ' εικόνα του Θεού, είναι δημιούργημα των αγγέλων και κατ' εικόνα και καθομοίωση των αγγέλων. Ενώ ο αδερφός Θεός Ιάκωβος λέει ότι με τη γλώσσα ευλογούμε το Θεό και με την ίδια γλώσσα καταρώμασε τους ανθρώπους, τους καθομοίωσιν Θεού γενομένους. Τους δημιουργημένους καθομοίωσιν Θεού, όχι αγγέλων. Κλάλα πάρα πολλά ανόητα. Ίσως έχει επιτυχία στα βιβλία επειδή παρουσιάζει ορισμένα γεγονότα εσχατολογικά που θα έρθουν, επερχόμενα σε προφητείες που βασίζονται και... Ότι υπάρχουν άνθρωποι, έτσι, που κεντρίζει την περιέργειά τους εκεί. Είναι άνθρωποι που αρέσκονται, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, στα παραμύθια, κνηθόμενοι την ακοήν. Άμα ακούνε παραμύθια, γαργαλίζονται τα αυτιά τους, ευχαριστούνται τα αυτιά τους. Έτσι λέει ο Παύλος. Λοιπόν, σε τέτοιους ανθρώπους απευθύνεται. Άνθρωποι που στοιχειοδός, λοιπόν, γνωρίζουν την πίστη, τη γραφή, καταλαβαίνω ότι αυτά που λέει είναι τρέλες. Εγώ είπα είναι τρέλες με 100 λάμδα. Του πείραξε πολύ αυτό. Ναι. Πάντως, επειδή μου είπατε πριν για τον πατέρα Σάββα Αχιλλέος που... Και αυτόν τον άνθρωπο που είναι Άγιος, έχω δει θαύματα με τα μάτια μου από αυτόν τον άνθρωπο. Με τους εξορκισμούς που έκανε. Ναι, δαιμόνια έβγαζε, αλλά και αρρώστους θεράπευε. Αλλά τον έχει παρουσιαστεί αυτός υποκριτικότατα
εμφανιζόμενος ο Λιακόπουλος, ότι είναι πιστός. Είπαμε την γλωσσία και τη γλώσσα, ότι είναι ορθόδοξος, ότι σέβεται την Εκκλησία, τους κανόνες κλπ. Και ο πατήρης Σάββας τώρα δεν κάθισε φυσικά να διαβάσει αυτά τα βιβλία αυτό, παραδέχτηκε. Μπορεί να το έχει στείλει και παιδιά εκείνα τους εξομολογήσει, ανθρώπους αμαρτωλούς να τους εξομολογήσει. Και σου λέει, να είναι ευσεβής άνθρωπος, στέλνει και ανθρώπους να εξομολογηθούν. Όλα αυτά τα κάνει όμως, επειδή έχει κύρος ο πατήρης Σάββας, λοιπόν, για να προπαγανδίζει και να κυκλοφορούν ευκολότερα τα βιβλία του. Μετά τον Κάιν γεννήθηκε ο Σιθ, ο οποίος σημαίνει αντικατάσταση. Ήταν στην αντικατάσταση του Κάιν. Και βγήκε μια καλή γενιά από τα παιδιά του Σιθ. Αλλά τα παιδιά του Κάιν ήταν αυτά που κάνουν πολιτισμό. Τα παιδιά του Σιθ δεν κάνουν πολιτισμό. Ήτανε τα παιδιά του Θεού. Γι' αυτό και λέει η Αγία Γραφή, η γη του Θεού. Και ένας πλανημένος ο Λιακόπουλος, λέει και ονόματα, γιατί τα λέει και πρέπει να τα πούμε να τους ξέρετε. Είναι πλανημένος αυτός ο καημένος. Η γη του Θεού, λέει, είναι οι άγγελοι, οι οποίοι ήρθαν σε επιμειξία με τις θυγατέρες των ανθρώπων και κάνανε ανοησίες. Η γη του Θεού είναι η απόγονη του Σιθ. Είναι η καλή γενιά. Αυτή ήταν αφιερωμένη στο Θεό, στην προσευχή, στη μετάνοια. Τα παιδιά του Κάιν ήταν η γη των ανθρώπων, έτσι, η κολλημένη στη γη. Να συγκεκριμενοποιήσω την επόμενη ερώτησή μου, αναφερόμενος και σε κάποια πρόσωπα τα οποία δυστυχώς στρεβλώνουν την αλήθεια, όχι απλώς την παραποιούν, αλλά τη ρίτουν εμφανώς αιρέσεις και πλάνες σε σχέση όχι με τη δική μου άποψη, αλλά σε σχέση με τις θέσεις της Εκκλησίας. Και επειδή θεσμικά η δική σας άποψη, αλλά και χρονικά, έχει μια εγκυρότητα από ότι ενός απλού θρησκευόμενου ανθρώπου, θέλω λοιπόν και με διάκριση, αλλά και με πάρα πολύ αλήθεια, να μιλήσουμε για αυτές τις αιρετικές απόψεις, όχι θέλοντας να προσβάλλουμε τον αιρετικό, αλλά να προσβάλλουμε τις αιρέσεις. Μάλιστα. Ο γιατρός δεν μισεί τον άρρωστο, τον συμπαθεί τον άρρωστο και θέλει να τον θεραπεύσει και του δίνει φάρμακα που μπορεί να είναι και πικρά. Λοιπόν, δεν μισεί ο γιατρός τον άρρωστο, μισεί όμως την αρρώστια, μισεί τον καρκίνο, μισεί τις άλλες αρρώστιες, αυτές πολεμάει. Και εμείς πολεμούμε τις πλάνες, τις αιρέσεις. Δεν πολεμούμε τους πελανεμένους αιρετικούς, άνθρωποι είναι, και θέλουμε την επιστροφή τους, του είπα στην αρχή. Θέλουμε την επιστροφή τους. Εγώ έχω κάνει αναρρύθμιτες συζητήσεις με αιρετικούς και με τους πολύ ακραίους αιρετικούς, τους ψευδομάρτυρες του Ιεχώβα. Και με τη βοήθεια του Θεού επεστράφησαν αρκετές δεκάδες αιρετικών και πολύ περισσότερες ρίχτηκαν στην πίστη, διότι τους μιλάω με αγάπη. Πολεμώ τις αιρέσεις με σφοδρότητα, αλλά τους ιδίους τους αγαπώ και μυστικά προσεύχομαι για αυτούς. Και έτσι πρέπει να κάνουμε. Και ένα άλλο θέμα, ξέρετε, που είναι πάρα πολύ λεπτό, είναι εκ του πονηρίου εγώ να εκμεταλλεύομαι την αγάπη σας και τη φιλία που έχουμε και να διαστρέφω τις πραγματικές σας θέσεις, εκμεταλλεύομαι αυτή τη γνωριμία και να λέω, το είπε ο κύριος Σωτηρόπουλος. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος, και αναφέρομαι στον κύριο Δημοσθένη Γιακόπουλο, πέραν των θέσεων, εκμεταλλεύεται... Μιλάει στις τηλεοράσεις και προβάλλει βιβλία και έχει γράψει περίπου 40 βιβλία. Πολλά βιβλία. Και είχα και μια επικοινωνία, του είπα τις αντιρρήσεις μου για τις θέσεις που εκφράζει μέσα από τα δημοσιεύματα. Και εγώ είχα επικοινωνία και το είπα τις αντιρρήσεις μου. Βεβαίως. Και μου είπε ότι δεν μπορεί να παρευρεθεί και μάλιστα σε κάποιο τηλεοπτικό διάλογο ή σε μια συνέντευξη. Γιατί δεν μπορεί να παρευρεθεί? Γιατί δεσμεύεται από κάποιο συμβόλαιο με την εκδοτική εταιρεία. Εγώ σέβομαι ότι βεβαίως μπορεί να δεσμεύεται. Όμως, αυτό δεν είναι δημοκρατία. Δεν μπορεί κανεί να με δεσμεύσει να παρουσιαστώ δημοσία και να εκθέσω τις απόψεις μου, να συζητήσω τις απόψεις μου. Αυτό δεν είναι δημοκρατία, δεν είναι καλή θέληση, δεν είναι ελεύθερη έκφραση της γνώμης, δεν είναι πολιτισμός.
Δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω ακόμα. Εγώ σέβομαι το πρόβλημα του, αλλά επί της ουσίας. Και εγώ του είπα, επειδή τηλεφωνηθήκαμε και είδα ότι έχει πάρα πολλές πλάνες, του είπα, λέω, να κάνουμε μία συνάντηση. Θα σας μιλήσω, λέω, με αγάπη. Δεν θα σας εξουθενώσω. Λοιπόν, να βρούμε την αλήθεια. Λοιπόν, δεν δέχτηκε, μου είπε το ίδιο, ότι η εταιρεία, λέει, το απαγορεύει να γίνει ένας δημόσιος διάλογος. Ο ίδιος όμως βλέπω μιλάει από διάφορα κανάλια συνεχώς. Το χειρότερο, ξέρετε που... Εγώ έκανα τη σκέψη ότι τον φοβείται το διάλογο. Εκείνο που όμως έχει ιδιαίτερη σημασία, πέραν το ότι θα μπούμε στην ουσία του τι διακηρύττει, ο κύριος Διακόπουλος. Ναι, ο κύριος Διακόπουλος, είναι ότι πολλές φορές προβάλλει ότι έχει και την ευχή του πατέρα Σάβα Αχιλλέως, και ξέρετε αυτό νομιμοποιεί, αν μου επιτραπεί έτσι η έκφραση, τα λεγόμενά του. Και επειδή ακριβώς αυτό ως προμετωπή δεν το χρησιμοποιεί, ένας λόγος ακόμα πιο σημαντικός για να απαντήσουμε συνολικότερα αν αυτός ο άνθρωπος εκφράζει την αλήθεια ή εκφράζει απόψεις που είναι αντίθετες με αυτά τα οποία εκφράζει η Εκκλησία διαμέσου των αιώνων. Ακούστε, συνδέομαι με τον πατέρα Σάββα τον Αχιλλέως στον Κύπριο, ήταν αγωνιστής της ΕΟΚΑ, διακινδύλευσε τη ζωή του για την πατρίδα και για τη θρησκεία, για την πίστη. Λοιπόν, πολλά χρόνια στην Αθήνα, στον Άγιο Γεώργιο Καρέα, και πολλοί ασθενείς και δαιμονισμένοι πήγαιναν εκεί και ζητούσαν την ευχή του και την προσευχή του, και είδα με τα μάτια μου να κάνει θαύματα, να απαλλάσσει από δαιμόνια τρομερά δαιμονισμένους ανθρώπους και να θεραπεύει και ανθρώπους που έπασχαν από σοβαρές και ανίατες ασθένειες. Το επαναλαμβάνω αυτό και το τονίζω. Είναι ένας άνθρωπος πίστεως, Άγιος Θαυματουργός. Το έχει δώσει ο Θεός αυτό το χάρισμα. Διαπίστωσα με τα μάτια μου, από προσωπική αντίληψη το χάρισμά του. Αλλά τώρα είναι ένας γέρος άνθρωπος, με προβλήματα υγείας λόγω γύρατος, και δεν μπορεί να διαβάσει. Αν διάβαζε όλα τα βιβλία αυτά, τι όλα, έναν αν διάβαζε το πρώτο του κυρίου Λιακόπουλου, ο πάτερ Σάββας, θα έφρυτε. Του είπα και τον πήρε τηλέφωνο, επικοινώνησε με τον κύριο Λιακόπουλο και το είπε ο πατήρ Σάββας, λέει, μίλησα με τον κύριο Σωτηρόπουλο, ο οποίος λέει ότι έχεις πολλές πλάνες στα βιβλία, σε παρακαλώ. Ο Σωτηρόπουλος είναι ένας θεολόγος ειδικός στα θέματα των αιρέσεων, αυτόν να ακούσεις. Τώρα, μετά και εγώ το είπα, λοιπόν, αφού σου είπα αυτό, να κάνουμε μια συζήτηση, λοιπόν, δεν δέχεται συζήτηση. Αυτό είναι το ελάχιστο. Για να τον λέει, ποιοι θεολόγοι και ποιοι άγιοι, εδώ πλέον είναι και αγιομάχος, πέρα το ότι δεν δέχεται και ψηθολόγος. Γιατί ο ίδιος είναι ειδικός, είναι θεολόγος. Αυτό και εκφράζεται κάτι... για τόσο λεπτά θέματα θεολογικά. Πιστεύει, όπως τουλάχιστον δήλωσε, ότι είναι αυθεντία και αγιοπνευματική και θεολογική αυθεντία, και πατερική. Αυθεντία είναι ο Θεός. Λοιπόν, εκεί η δίδασκε λέει ως αυθεντία να έχουν γιούχος οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι. Και μετά τον Χριστό, αυθεντίες είναι οι συγγραφείς της Παλαιάς Διαθήκης, οι προφήτες, και οι συγγραφείς της Καινής Διαθήκης, οι Απόστολοι. Και μετά αυθεντία είναι οι πατέρες, όχι ως άτομα, ως σύνολο, όταν συνέρχονται σε συνόδους, και η συνείδηση της Εκκλησίας, του πιστού λαού, εγκρίνει τις αποφάσεις τους. Μάλιστα. Υπ' αυτήν την έννοια, επαναλαμβάνω, η Εκκλησία είναι ο στήλος και το ιδρύμα της αληθείας. Όχι ένα άτομο. Ένα άτομο μπορεί να πλανηθεί. Γιατί πολεμάμε τον Πάπα? Διότι ένα άτομο, αυτός διεκδικεί το αλάθητο. Λάθος. Το αλάθητο δεν μπορεί να το διεκδικήσει κανείς. Μόνο η Εκκλησία είναι απλανής ως σύνολο, διότι έχει το Άγιο Πνεύμα, όπως είπε ο Χριστός, και την οδηγεί την Εκκλησία, τους πιστούς στην Εκκλησία, εισπάσαν την αλήθεια. Τι θα πει εισπάσαν? Σ' ολόκληρη την αλήθεια.
Δεν μπορεί η Εκκλησία εν μέρη να αληθεύει και εν μέρη να πλανάται σε θέματα πίστεως, επαναλαμβάνω. Η Εκκλησία λέει τα σωστά από την αρχαία εποχή μέχρι σήμερα. Μάλιστα. Προκαλώ πάλι και πολλές φορές τους αιρετικούς και τους λέω να αναφέρουν μία έστω εκτροπή της Ορθοδοξίας που πιστεύουμε ότι είναι η Εκκλησία, η μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, να βρουν μία έστω εκτροπή της Ορθοδοξίας από την πίστη της αρχαίας Εκκλησίας των 8 πρώτων αιώνων. Μία έστω μικρή δογματική πλάνη, δογματική σε θέματα πίστης εννοώ. Δεν μπορώ να απαντήσω. Δεν βρίσκω. Μάλιστα. Επειδή θέλω να προλάβω πολλά θέματα, να μου επιτρέψετε, γιατί υπάρχουν και κέραιες ερωτήσεις, να ξεκινήσω λοιπόν, για να μην μιλάμε μόνο αυθαίρετα. Ο κύριος Διακόπουλος λοιπόν λέει ότι η μετάφραση των Εβδομήκοντα ήταν προϊόν συνωμοσίας για να αποκριβούν, λέει, και να λιωθούν ιστορικές αλήθειες που υπάρχουν στο μασωρητικό. Βλακεία στο τετράγωνο. Βλακεία στο τετράγωνο. Πρώτον, η Παλαιά Διαθήκη δεν έχει μόνο ιστορικά βιβλία, όπως και εμείς οι Έλληνες έχουμε ιστορικά βιβλία. Λοιπόν, έχει και επιβλία προφητικά, σοφιολογικά, ποιητικά, άφταστα ρεστοργήματα.